σύντροφε Γενική Γραμματέα, Δήμαρχε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα πω κάποια πράγματα όπως τα βλέπω και όπως τα καταλαβαίνω. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για τους εργαζόμενους και γενικά για τον απλό λαό. Από τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε μια εναλλαγή στις κυβερνήσεις μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έφεραν τη χώρα σε αυτό το χάλι και εξυπηρετούσαν το μεγάλο κεφάλαιο. Κάποια στιγμή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με σύνθημα «Πρώτη φορά αριστερά». Γέμισε ελπίδες στον κόσμο. Και τι έκανε? Το πρώτο, έκανε το όχι ναι. Ψήφισε ένα καινούριο χειρότερο μνημόνιο και γενικά στραγγάλισε το λαό με τη φορολογία, με αποτέλεσμα να σκοτώσει την ελπίδα, να ξαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και να λέει ο κόσμος όλοι οι ίδιοι είναι. Εμείς οι εργαζόμενοι που φάγαμε τις φαλιάρες μας πρώτα από το ΠΑΣΟΚ και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε κάπου να στραφούμε, να καταλάβουμε επιτέλους τι γίνεται. Τι βλέπαμε? Το μόνο κόμμα που πραγματικά στήριξε αταλάντευτα της διεκδικής των εργαζομένων ήταν μόνο το ΚΚΕ. Με το λόγο των βουλευτών τους μέσα στη Βουλή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις διαδηλώσεις και στις πορείες που ήταν μπροστάριδες από το Γενικό Γραμματέα μέχρι το πιο απλό μέλος, και γι' αυτό είναι τόσο μαζικές οι συμμετοχές. Δώδεκα χρόνια περίπου ασχολούμαι με το συνδικαλισμό. Τα τελευταία δύο είμαι πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζομένων Υπεραστικού Κτέλα Αχαΐας και αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Από τις πρώτες συνεδριάσεις κατάλαβα ότι το εργατικό κέντρο λειτουργεί για το συμφέρον των εργαζομένων, μιλάμε για τουλάχιστον εδώ στην Πάτρα, σε αντίθεση με την ηγεσία της ΓΕΣΕΗ, η οποία είναι ανύπαρκτη. Τόσα εργατικά νομοσχέδια έχουν περάσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ακόμα χειρότερα με την τωρινή, και αυτοί δεν εμφανίζονται πουθενά. Πριν 1,5 χρόνο έγινε η πανελλαδική σύσκεψη σωματείων του ΠΑΜΕ στη Δραπετσόνα. Τι είδα εκεί? Πρώτα-πρώτα τη συντροφικότητα που υπήρχε και που λείπει στη σημερινή κοινωνία. Είναι υπόθεση να πηγαίνουμε να κάτσουμε και επειδή είχε ήλιο να τραβάνε καρέκλες 10 άτομα για να κάτσουμε και εμείς στον ίσκιο. Είναι υπόθεση. Γιατί αυτό που προωθεί το σύστημα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Συζητάγαμε άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας και βλέπαμε ότι έχουμε ένα κοινό σκοπό και δεν είμαστε μόνοι μας. Δεύτερο και σπουδαιότερο, μάθαμε ότι οι εργαζόμενοι στην Κόσκο κατέβηκαν σε απεργία με αφορμή το θάνατο του Δημητράκη του Δαγκλή, δεν ξέρω ποιος τον θυμάται, τον οποίο γνώριζα προσωπικά, γιατί πρώτα δούλευε στο σταθμό στο κτέλ στον Κηφισό και σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα. Γιατί? Γιατί είχε ένα εξαρτητικό ωράριο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί, πήγε, κοιμήθηκε ο άνθρωπος 5 ώρες και ξαναπήγε στη δουλειά της 3 το μεσημέρι και ήταν σε πόστο που αντί να έχουν 6 άτομα είχαν 4. Και ο Δημητράκης σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε και άφησε 2 παιδιά ορφανά, 42 χρόνο παλικάρι. Και άλλοι τόσοι, και πόσοι άλλοι δεν ξέρω ακόμα. Στην πανελλαδική συνδιάσκεψη μάθαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως την Κόσκο, όπως οι τηλιβεράδες στην E-Food που απήργησαν και δικαιώθηκαν, και φυσικά για οικοδόμους, για τους οικοδόμους που κέρδισαν αύξηση 38% στο μεροκάματο, και κανένα κανάλι δεν το ανέφερε αυτό. Κανένα απολύτως. Λυπήθηκα που δεν ήταν εκεί όλα τα μέλη του σωματείου μου για να καταλάβουν ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι και πως πρέπει να γίνονται αγώνες. Και όταν έχουν αγώνες έχουμε και αποτελέσματα. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι? Για τη σφαγή του αμάχου πληθυσμού στη Γάζα, για τα 10.000 παιδιά. Μόνο το ΚΚΕ έχει καταγγείλει ανοιχτά αυτά τα πράγματα. Όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι. Ή συντάσσονται με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς ή κάνε το κορόιδο. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές είχα την τιμή να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Συμμετείχαν επιστήμονες, επαγγελματίες, αθλητές, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία ήταν εργαζόμενοι, απλοί εργαζόμενοι. Αυτό είναι μια πραγματική απόδειξη, πιστεύω, ποιο είναι το κόμμα του λαού.
Απόδειξη μεγάλη επίσης αποδεικνύεται επίσης και από την απόψινή εκδήλωση ότι είναι κόμμα του λαού από το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, τα στελέχη του κόμματος, ο Δήμαρχος, κάθονται και ακούνε τι έχει να πει ένας απλός οδηγός. Ποια κόμματα το κάνουν αυτό? Θεωρώ χρέος να πείσω όσους περισσότερους μπορώ να στηρίξουν το ΠΑΜΕ και να ψηφίζουν το ΚΚΕ δυναμώνοντάς το, για να διεκδικήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερους μισθούς, συντάξεις και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, τα οποία οι αστικές κυβερνήσεις τα προορίζουν για σύγχρονους ύλωτες χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα ή στην καλύτερη περίπτωση να φύγουν μετανάστες. Από τους εργαζόμενους έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο, την άγνοια, την αδιαφορία, τη δυσπιστία. Καθήκον μας είναι να τα πολεμήσουμε αυτά, να πυκνώσουμε τις γραμμές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ με επιχειρήματα, υπομονή και τιμιότητα. Ευχαριστώ πολύ.